ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Ευρωμεσογειακή Ασφάλεια και Συνεργασία. Ούτε ασφάλεια έχουμε, ούτε συνεργασία στη Μεσόγειο. Αφήστε τα. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακρατές μας. Δεν μου λέτε να ξεκινήσω με αυτό που ρωτάει ο Νικόλας και αν θέλετε είναι στα χείλη πολλών ανθρώπων. Τελικά ήξερε το Ισραήλ και δεν έκανε τίποτα αλλά χαλάρωσε και περαιτέρω τα μέτρα του, διότι οι Αιγύπτιοι επιβεβαιώνονται και από Αμερικανούς ότι είχαν ειδοποιήσει τρεις μέρες πριν το συμβάν ότι κάτι σοβαρό ετοιμάζει στη Γάζα, ή δεν είναι τόσο απλή η απάντηση ναι ή όχι? Βεβαίως και δεν είναι απλή. Τώρα για να μην υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα, ακόμα και οι καλύτερες υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Η αποτυχία βέβαια των υπηρεσιών πληροφοριών έχει τραγικά αποτελέσματα, όπως είχε στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό των Αιγυπτίων που είπαν ότι κάτι ετοιμάζεται. Είναι και κάποιες άλλες πληροφορίες που ήταν τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας. Θέλω όμως να πω ότι όπως και στο πόλεμο του 1973, όταν υπάρχουν εδρεωμένες, λαθασμένες πεποιθήσεις, δεν θα κάνω μια αναδρομή, τότε πίστευαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αίγυπτος να ξεκινήσει κάτι, παρόλο ότι επί μήνες έκανε άσκηση γεφυρώσεως του Σουέζ, να ξεκινήσει έναν αγώνα εάν δεν είχαν έρθει τα αντιαεροπορικά της όπλα, έλαντε όμως που είχαν έρθει, και ταυτόχρονα η Συρία δεν θα έκανε κάτι χωρίς την Αίγυπτο και ότι θα φοβόντουσαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που πήγαμε λοιπόν στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ όμως μετά από αυτή ας το πούμε τη συγκλονιστική απειλή έστω για ένα διήμερο, τριήμερο ότι θα μπορούσε να αφανιστεί το κράτος του Ισραήλ, άσαμε στις ειρηνευτικές συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ αλλά και πριν Μεναχέμ Μπέγκιν και του Σαντάτ. Πάμε όμως τώρα τι έγινε τώρα. Επί μήνες είχε δημιουργηθεί εντύπωση στο Ισραήλ ότι η Χαμάς, και αυτό ήταν και από τις υποκλοπές και από τους πληροφοριοδότες, ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν να... αυτό είχε επιδοθεί λοιπόν ως εδρεωμένη πεποίθηση, δεν ενδιαφερόταν να κάνει καμία επίθεση στο Ισραήλ, αλλά ενδιαφερόταν να προχωρήσει και να αρχίσει η ανάκαμψη. Και γι' αυτό τι γινότανε? Λέτε και ήταν μια σιωπηλή συμφωνία. Το Ισραήλ έδινε άδειες εργασίες σε κατοίκους, αυτό δεν έχει τονιστεί, της Γάζας, να εισέρχονται στο Ισραήλ το πρωί για δουλειά και το βράδυ να ξαναγυρίζουν πίσω. Mm-hmm. Και όχι λίγοι, κύριε Λουκόπουλε. 19-20. Και όχι λίγοι, 19-20.000 καθημερινά. Ναι, ναι. Ναι. Ξεκινήσαμε από 17 και κάποιες μέρες πριν ο Νετανιάχου έδωσε άλλες 3.000 άδειες. Οπότε μείναμε με αυτή την εντύπωση. Και το κυριότερο, ότι μάλιστα 6 μέρες πριν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ είχε πει ότι η Χαμάς είναι πολύ συγκρατημένη, γιατί εάν κάνει κάτι γνωρίζει τις συνέπειες. Σας το λέω εγώ 6 μέρες πριν. Αυτό κάτι που άκουσα προηγουμένως που είπαμε, όχι μόνο δεν είχε τις πληροφορίες, πήρε το Ισραήλ μία εβδομάδα πριν, γύρω στις 10 μέρες μάλλον, πριν την 7η Οκτωβρίου, 3 τάγματα και τα μετακίνησε στη Δυτική Όχθη. Άρα λοιπόν ήταν μία, ας το πούμε, εξασθένιση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες. Δηλαδή προσπαθώ τώρα να εξηγήσω ότι μπορεί να αποτύχει ακόμα και η Μοσάντ, η Σινμπέτ και η Υπηρεσία Πληροφόρεων, όπως έχει αποτύχει η CIA, όπως έχει αποτύχει και η KGB, η KGB όπως τη λέμε. Εδώ όμως είχαμε κάτι άλλο. Εδώ είχαμε και κάτι πολύ σοβαρό, ότι δόθηκε υπερβολική σημασία, υπερβολική βαρύτητα στα ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης που υπήρχαν στους πύργους ανατακτά διαστήματα που έχει στο πράκτη, με αποτέλεσμα δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα
αυτό το σύστημα επιτηρήσεως να πέσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα, αυτά που έχουν πει νομίζω όλη αυτή την εβδομάδα, όσοι έχουν δημόσιο λόγο, αυτά που είπατε εσείς, αυτά που γράφονται στις εφημερίδες και αυτά που βλέπουμε στα κανάλια, ήταν, ας το πούμε, θα ερχόταν αργά ή γρήγορα. Η Χαμάς όμως έκανε και μια πολύ μεγάλη παραπλάνηση και από τις υποκλοπές εδώ και 2 χρόνια. Φαινόταν αυτό, πώς εδραιώθηκε αυτή η άποψη που σας είπα εγώ στο Ισραήλ, από τις υποκλοπές. Φαινόταν δηλαδή, ακόμα είχαν υποκλέψει τις συνομιλίες του Γιαχία Σινουάρ, που είναι ο πολιτικός ηγέτης εντός της Γάζας. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα θέματα, έχουν έναν πολιτικό ηγέτη μέσα στη Γάζα, η Χαμάς, και έναν ανώτερο ή ανώτατο, αν θέλετε, πολιτικό ηγέτη στο Κατάρ, ο οποίος ζει σε μια πεντάστερη σουίτα, ο Ισμαήλ Χανιγέ. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού εξουδετέρωσαν το σύστημα επιτήρησης, όλα από εκεί και πέρα φτάσανε στο σημείο, έγιναν, να μην το πω φυσιολογικά, με τόλμη. Και φτάσαμε να είναι και 5.000, ίσως και παραπάνω, δεν θα τους πω μαχητές, αλλά άνδρες, οι οποίες αφού χτυπήσαν στρατιωτικά φυλάκια σε μια στρατιωτική ενέργεια, τα εξουδετερώσανε, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν, δεν υπήρχαν δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού, χτύπησαν αδιακρίτως αμάχους, σκοτώσαν και αυτό που έγινε και απήγαγαν και 150-160 ακόμα, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Σωστό. Αυτό λοιπόν εντάχει. Κύριε Λουκόπουλε, υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί έχετε και την προτέρα εμπειρία ως ανώτατος στρατιωτικός. Εντάξει, λειτουργούσε η παραπλάνηση, είχαν πολύ κλειστό σχεδιασμό, αλλά εδώ τώρα πια αποκαλύπτεται ότι κάνανε ασκήσεις εξομοίωσης σε Ισραηλινό κιμπούτ που είχαν κατασκευάσει στη Γάζα. Τόση μετακίνηση τόσου μεγάλου αριθμού ρουκετών, έστω και την τελευταία στιγμή, στον πιο καλωδιωμένο, το λέω σχηματικά, παρακολουθούμενο τόπο του πλανήτη. Είναι δυνατόν να μην πήραν χαμπάρι έστω και το ελάχιστο οι Ισραηλινοί, παρά μόνο όταν οι Παλαιστίνοι της Χαμάς είχαν μπουκάρει μέσα στο Ισραήλ? Οι πληροφορίες που έρχονται, μάλλον να πω το εξής. Και αν μου επιτρέπετε, σήμερα το πρωί αναδείχθηκε υλικό που βρέθηκε πάνω σε νεκρούς της Χαμάς, οι οποίοι είναι ακόμη άταφοι, μένουν έξω. Βρέθηκαν 1500 νεκροί εντός της Ισραηλινής επικράτησης. Βρέθηκαν χάρτες με απόλυτη ακρίβεια σημείων και στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ. Αυτά δεν μπορεί, άμα δεν έχεις πληροφόρηση από την άλλη, να τα έχεις στα χέρια σου με τέτοια ακρίβεια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα να σας πω το εξής, ότι ο κύκλος πληροφοριών έχει κάποια στάδια, αλλά είναι μέσα κύκλος. Όταν πρωτού τελειώσει, δεν διακρίνεται η συλλογή, η επεξεργασία, η εκτίμηση και πάλι η επανατροφοδότηση. Εδώ μπορεί να ήρθαν αυτές τις πληροφορίες ή έρχονταν. Ταυτόχρονα όμως, ο αναλυτής ή το υπεύθυνο γραφείο που το εξέταζε, προσπαθώ να δώσω εξήγηση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι. Ενδεχομένως, να είχε τη βάση αυτή και από εκεί και πέρα να μην αξιολογούσε στην τροφοδότηση. Δεν είναι όλα ηλεκτρονικά, ιδιαίτερα στον κύκλο πληροφοριών. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο να, κατά πάσα πιθανότητα, να χρησιμοποιηθήκαν οι πληροφοριοδότες του Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι πληροφοριοδότες του Ισραήλ, ναι, να χρησιμοποιηθήκαν από τη Χαμάς για να περνάνε τις πληροφορίες αυτές που περνάνε. Ναι, μάλιστα θα σας πω εγώ και τον Ιούλιο πιαστήκανε στο Τελωνείο 16 τόνοι υλικών, όπως λέγονται, διπλής χρήσης, που χρησιμοποιείται στο εμπόριο, αλλά χρησιμοποιείται και σε στρατιωτικές εφαρμογές και σε κατασκευή εκρηκτικών. Αυτό όντως θα μπορούσε να δώσει ένα σμά για περισσότερο ψάξιμο. Δηλαδή, μου όμως, λέτε, για να το καταλάβουμε, μου λέτε, ναι, για μην πω άλλα ονόματα και παρεξηγηθούμε. Ο ηχολήπτης μου ο Νίκος ήταν μες στη Γάζα, Άραβας, πληροφοριοδότης των Ισραηλινών, το ξέραν όμως η Χαμάς και τον άφηνε με τα στοιχεία τα παραπλανητικά που του έδινε να στέλνει τις παραπλανητικές πληροφορίες, νομίζοντας ότι υπηρετεί το Ισραήλ, κάπως έτσι. Μπορεί να μην υπηρετεί το Ισραήλ ή πληρώνεται από το Ισραήλ ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, ναι, δεν, ναι, είναι θέμα. Ναι, αλλά ναι, κάπως έτσι. Κάπως αυτό ακριβώς. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν οι
η πληροφορία του Ισραήλ ως διπλοί πράκτορες. Είτε επειδή εκβιάστηκαν, είτε άθελά τους, ασυνείδητα, διότι τους δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Γίνανε δοκιμές, όπως γίνονται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και τι είχαν δει. Γι' αυτό σας λέω εγώ, πρόκειται για μία περιπλάνηση. Παραπλάνηση, συγγνώμη. Αυτό που όντως πολλοί πιστεύουν ότι το άφησαν για να δημιουργηθεί και από εκεί και πέρα να επέμβουν να τελειώσουν και με τη Χαμάς. Θα πάμε στην άλλη μεριά και θα σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή το σοκ που υπέστη από τη δική του 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ είναι τέτοιο που δεν ξέρουμε αν ποτέ θα αποκατασταθεί. Το αίσθημα ασφαλείας και προστασίας του Ισραηλινού στρατού, των Ισραηλινών πολιτών, από το ότι ο πανίσχυρος Ισραηλινός στρατός για 6 ώρες δεν μπορούσε να τους προστατεύσει, είναι τόσο σημαντικό και θα σημαδεύσει για τις επόμενες δεκαετίες, σας το λέω ακριβώς έτσι, το Ισραήλ. Γι' αυτό λέμε αλλάζουν τα πάντα από αυτό το σοκ. Το σοκ όμως δεν το είχαν μόνο οι Ισραηλινοί πολίτες. Δεν ήταν. Ήταν και ο Ισραηλινός στρατός που μπερδευτήκανε τις πρώτες ώρες, αντέδρασαν μετά από 6-7 ώρες, αν είναι δυνατόν. Όταν έχουμε, κύριε Σαχίνη, αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση, 1.200, 1.300 ίσως είναι παραπάνω αυτή τη στιγμή, νεκρούς Ισραηλινούς πολίτες, στο 90%, 95%. Όταν έχουμε 5.000 και τραυματίες. Και όταν ετοιμάζεται να γίνει αυτό που ετοιμάζεται να γίνει, θέλω να σας πω για ποιο λόγο να προχωρήσει στο Ισραήλ σε μια τέτοια ίντριγκα για να εξαλείψει τη Χαμάς. Και το κυριότερο είναι, σκεφτείτε ότι στον αιματηρότατο πόλεμο του 73 του Γιόμ Κιπούρ οι απώλειες του Ισραήλ ήταν 2.600 και αυτοί σχεδόν όλες στρατιώτες. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι πολύ χειρότερο. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά με τον τρόπο που το αναπτύσσετε και θα σας πω και τα ερωτήματα ακροατών, ακόμη και αν στρατιωτικά, που είναι σαφές ποιος είναι ο Γολιάθ εδώ, υποταχθεί η Χαμάς, πολιτικά το στόχο τον έχει πετύχει στο εσωτερικό του Ισραήλ. Αυτό μου λέτε. Και όχι μόνο. Ένας από τους στόχους ήταν αυτός. Έτσι. Ένας από τους στόχους, δηλαδή... ήταν πρώτα απ' όλα ο κυριότερος στόχος της Χαμάς ήταν να σύρει το Ισραήλ σε πόλεμο. Κάτι που το έχει πετύχει. Και έχει ξεκινήσει ξανά να βγάζει από το περιθώριο το Παλαιστινιακό. Ένα. Δεύτερος στόχος. Να πληγεί όσο το δυνατόν το Ισραήλ, να καταρρεύσει το αίσθημα ασφαλείας και να αποδείξει ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες του. Το πέτυχε. Το πέτυχε. Να ματαιώσει ή να καθυστερήσει την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Διότι είχαν μάθει ότι θα έδινε κάποιες περαιτέρω παραχωρήσεις το Ισραήλ προς τη Σαουδική Αραβία για να ανταλλάξουν πρέσβες, κομβική χώρα η Σαουδική Αραβία. Το ήθελε και η Αμερική. Οπότε τώρα αναγγέλθηκε ότι διακόπτονται οι συνομιλίες. Επίσης να μπλοκάρει, ποιο να μπλοκάρει τις διαδικασίες και την πορεία, την εξελικτική πορεία των συμφωνιών του Άμπραχαμ, όπως τα λένε. Και το κυριότερο, να καταστεί η μόνη ισχυρή φωνή των Παλαιστινίων και να υπονομεύσει τα μετριοπαθή στοιχεία. Τα έχει πετύχει αυτά. Ή το Ισραήλ, για να πούμε, θα εισβάλλει. Εκτός και αν έχουμε κάτι άλλο τις επόμενες δύο ημέρες. Αλλά θα εισβάλλει. Γιατί δυστυχώς, ας το καταλάβουν οι ακροατές μας, δεν έχει άλλη επιλογή. Θα εισβάλλει. Και θα επιτευχθεί στρατιωτική ήττα, η νίκη. Και τι σημαίνει στρατιωτική νίκη για να εξυπηρετήσει τον πολιτικό σκοπό? Η εξάλληψη της Χαμάς. Μία για πάντα. Με τι τίμημα όμως, εδώ είναι το θέμα. Με φοβερό τίμημα τόσο για τους στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού, όσο και για τους αμάχους της Γάζας. Εδώ ακούσαμε προηγουμένως τι λένε. Ναι μεν γίνεται αυτό που λέει roof knocking, δηλαδή χτυπάνε την οροφή για να φεύγουν. Δεν είναι 3 λεπτά. Εγώ θέλω να σας πω, από ό,τι γνωρίζουμε και οι ίδιοι το λένε, είναι 10-15 λεπτά. Επαρκούν μερικοί να φύγουν από τις πολυκατοικίες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και το άλλο είναι ότι πιέζουν. Γιατί πιέζουν από το βορρά? Διότι εκεί, όπως είπατε, είναι
η Τζαμπαλγία. Εκεί θεωρούν ότι είναι τα κέντρα διοικήσεως της Χαμάς, και επίσης μια άλλη πόλη, το Μπέιτ Λαχία, είναι κοντά στο πέρασμα Έρες, που και εκεί θεωρούν ότι έχουν τις βάσεις το ισχυρό κομμάτι της Χαμάς. Αυτό ήθελα να σας πω. Αλλά το θέμα είναι με ποιο τίμημα. Με ποιο τίμημα, είναι σαφές αυτό που λέτε, γιατί πολιτικό αντίκτυπο θα έχει. Θέλω να σας ρωτήσω επί του πεδίου πρακτικά. Επειδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δια του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα είπε ότι είναι αδύνατον, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή, ανθρωπιστική το τονίζω, το να επιχειρηθεί να εκενωθεί μέσα 24 ώρες 1.100.000 πληθυσμό, και μάλιστα ο ΙΕ δίνει και στοιχεία ότι το 40% αυτών είναι παιδιά. Πρακτικά αυτό δεν ξεπερνά ορισμένα όρια? Κατά βάση ναι. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι, και αυτό όμως έχει έρθει κάποιο μήνυμα. Δυστυχώς δεν μιλάμε και από την άλλη μεριά, δεν έχουμε πληροφορίες, έτσι, ναι, ναι, από το Ισραήλ, που λέει ότι ήδη έχει αρχίσει η εκένωση. Τώρα αν δώσει ακόμα μία μέρα ή αν δώσει δύο. Ένα άλλο όμως. Εμείς λέμε τι λέει ο ΙΕ και τι είναι το σωστό. Η Χαμάς γιατί απαγορεύει την εκένωση με ακριβώς των αμάχων από αυτές τις περιοχές, και έχει δώσει, γυρνούν με τα μεγάφωνα στα αυτοκίνητα και λέει παραμείνετε στη θέση σας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία κάνει με τις ανθρώπινες ασπίδες. Ήδη και στη Γάζα, για να ξεχωρίσουμε τους κατοίκους της Γάζας από τη Χαμάς. Βέβαια η Χαμάς υποστηρίζεται από τους κατοίκους της Γάζας το 80-90%, έτσι. Και μεταξύ όλων των Παλαιστινίων και αυτών που είναι στη Δυτική Όχθη στο 60-70%, για να ξέρουμε τι λέμε. Όμως χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινη ασπίδα, χρησιμοποιούνται υπόγεια νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως χρησιμοποιούνται και ασθενοφόρα για να μεταφέρουν την ηγεσία και τους διοικητές των ταξιαρχηγών Αλ-Κασάμ, που είναι το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς. Μα η Χαμάς δεν είναι τώρα, είναι από το 87-89, που έχει εκτραφεί και από αραβικά καθεστώτα και συνομιλητής του Ισραήλ και των Δυτικών υπήρξε. Τώρα δαγκώνει το χέρι που την τάιζε ως αντίβαρο. Έχει όμως μία κατεύθυνση. Προφανώς και οι βιότητες σε άμαχο πληθυσμό, που είναι έγκλημα πολέμου, είναι μέσα στο μενού της. Δεν το έχει βγάλει απ' έξω. Αυτό θέλει να πλήξει. Και μάλιστα ο αντίλογος είναι ότι 70 χρόνια αυτά συμβαίνουν από εδώ. Τώρα σας έπιασε η συγκίνηση. Δεν παίζει δηλαδή με αμυγός στρατιωτικούς όρους. Επειδή όμως από την άλλη. Καθόλου με στρατιωτικούς όρους. Γι' αυτό είναι η λογική, όπως σας είπα, η ιδιαίτερη λογική. Είπατε όμως κάτι, με συγχωρείτε, είπατε κάτι πιο πολύ, πολύ σωστό. Δεν μεγάλωσε μόνη της Χαμάς, έτσι. Δεν ανδρώθηκε μόνη της. Και χρησιμοποιήθηκε και από το Ισραήλ για να υπονομεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτά για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μάλιστα. Ανοίγω μια παρένθεση, γιατί και οι ακροατές μετέχουν, το ξέρετε εσείς, δεν είστε χθεσινός, κύριε Λουκόπουλε. Μου λέει ο Σπύρος εδώ, το Ισραήλ, κύριε Λουκόπουλε, σε 48 ώρες μάζεψε 350.000 εφέδρους. Η Ελλάδα πόσες μέρες θα χρειάζονταν? Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ, ας το πούμε, κέρια η ερώτηση. Το θέμα είναι, μπορεί και η Ελλάδα σε δύο ημέρες, σύμφωνα με τα σχέδια σας τα λέω, έτσι δεν έχει πρόβλημα ποτέ, να συγκεντρώσει 300.000 εφέδρους. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι όμως εκπαιδευμένοι όπως είναι αυτές οι 320 συγκεκριμένα χιλιάδες που επιστρατεύθηκαν σε δύο ημέρες στο Ισραήλ? Αυτό είναι η δική μου η απάντηση. Και επειδή ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου, θα πω στο φίλο, όχι. Όχι. Από λάθη της θητείας και από το σύστημα επανακλήσεως. Αυτοί οι άνθρωποι μία φορά, μία εβδομάδα, κάθε χρόνο καλούνται και εκπαιδεύονται. Ανατακτά διαστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί, ο καθένας έχει το όπλο του στο σπίτι, πάει, βγαίνει,
νομίζω κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες του Νατάλη, έτσι, δηλαδή, που πήγε, του πρώην πρωθυπουργού δηλαδή, ναι, ναι, που έφτασε και πήγε στην, να επιστρατευτεί. Μάλιστα, με όπλο κιόλας. Έτσι. Ναι, 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 πήγε να επιστρατευτεί. Άρα και είναι ξέρετε, σαφές. Και ξέρετε πού? Στην μονάδα Σαγκερέτ Ματκάλ. Είναι η μονάδα ειδικών αποστολών, η οποία σε αυτήν έχουν, έχουν υπηρετήσει ο Έχουντ Μπάρακ, αυτός ο Ναφτάλι Μπέλετ, αλλά και ο Νετανιάχου. Σε αυτήν. Το, άρα θέλω να σας πω ότι είναι εφικτό σε δύο ημέρες, εάν ακολουθηθούν, προσέξτε τι λέω όμως, έτσι, όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται και σύμφωνα με τα σχέδια, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένοι, για να το πούμε έτσι, με πλήρη συνείδηση το του λέω, η εφεδρεία η οποία υπάρχει για τον ελληνικό στρατό. Άλλο ερώτημα, παραπλήσε εν τα δύο θα τα ομαδοποιώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Μια ερώτηση στον κύριο Λουκόπουλο. Θα ήθελα, παρότι λέει, γνωρίζω ότι τα υποθετικά ερωτήματα είναι σχεδόν εξ ορισμού λανθασμένα, θα ήθελα να ακούσω την προσέγγιση του αν τεθεί το δίλημα διεθνές δίκαιο ή προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Τι θα επέλεγε να κάνει αν είχε αυτό το βάρος αυτής της επιλογής? Αν η Ελλάδα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν θα ζητούσαμε από χώρες όπως το Ισραήλ να μας καλύψουν την Ανατολική Μεσόγειο? Και μια διευκρίνηση λίγη γενικού περιεχομένου, γιατί υπάρχει έντονη οπαδοποίηση. Μην ταυτίζετε τον ερωτώντα με τα ερωτήματά του. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό εκτός αν είναι ευθέως. Και το παραπλήσιο ερώτημα είναι: πώς δικαιολογεί ο κύριος Λουκόπουλος την κίνηση της Ελλάδας να στείλει μια φρεγάτα και τους πρώην συναδέλφους του στρατιωτικούς να μην φέρουν αντίρρηση, ξέροντας καλύτερα την άμυνα από τους λιλιπούτιους πολιτικούς? Να ξεκινήσω από τη φρεγάτα. Η φρεγάτα ανήκει σε μόνιμη ναυτική δύναμη της Μεσογείου και έχει μεταβεί εκεί μαζί με τον υπόλοιπο στο Λίσκο, σύμφωνα με τις διαταγές οι οποίες έχουν δοθεί στο ΝΑΤΟ. Μπορείτε λίγο να μου πείτε ξανά το πρώτο σκέλος της ερωτήσεως? Μισό λεπτό να επανέλθω. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Αν τεθεί το δίλημα διεθνές δίκαιο. Αν τεθεί, όχι. Απαντάω αμέσως, άμεσα και χωρίς κανέναν ενδιασμό. Τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω και η ασφάλεια του έθνους πάνω οποιοδήποτε κανόνα διεθνούς δικαίου. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λουκόπουλε, επειδή σε ένα πόλεμο ο πρώτος νεκρός είναι η αλήθεια και ο δεύτερος ο άμαχος πληθυσμός. Εδώ θέλω να μου πείτε εάν σας προβληματίζει ή αν θεωρείτε ότι η παρουσία του αμερικανικού παράγοντα τόσο δια του ΙΠΕΞ όσο και δια των αεροπλανοφόρων και των άλλων δυτικών θα περιορίσει το ενδεχόμενο να απλωθεί περαιτέρω και πιο κρισιακά η κατάσταση. Διότι από τη μία λέμε ότι είναι εκεί για να ελέγξουν, να μην μπει στο χορό ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράν, και από την άλλη το Ισραήλ σηκώνει αεροσκάφη και βομβαρδίζουν αεροδρόμια στη Δαμασκό, στη Συρία, ναι. Και στο Χαλέπι. Άρα κάποιος ξύνεται στην κλίτσα, δεν ξέρω. Για πείτε μας εδώ πώς το βλέπετε. Ναι. Ένας άλλος σκοπός που δεν τον είπαμε προηγουμένως της Χαμάς είναι να τεθούν, να δημιουργηθούν συνθήκες για γενικότερη σύραξη, που ίσως η γενικότερη σύραξη θα κάνει τι? Θα απαλλάξει τον κόσμο, εντός εισαγωγικών αυτό πιστεύει, τον κόσμο από το Ισραήλ και θα καταστραφεί το Ισραήλ, που είναι διακηρυκτικός σκοπός της Χαμάς. Η Χαμάς δεν δέχεται, να ξέρετε, καμία, κάνω μια παρένθεση και θα προχωρήσω στην απάντηση του ερωτήματός σας, καμία δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με το Ισραήλ, αλλά λέει ότι η κατοχή πρέπει να τερματιστεί και να απαλληφθεί από την περιοχή το κράτος του Ισραήλ. Αυτό για να το λέμε. Άρα πιστεύει εκεί. Κανείς όμως δεν επιθυμεί τη γενίκευση. Ούτε το Ισραήλ, ούτε όπως φαίνεται το Ιράν. Το Ιράν θέλει απλά να ματώνει, ούτε και οι πρόξοι που λέμε, οι αντιπρόσωποι τους στην περιοχή, που είναι η Χεζμπολάχ. Το Ιράν έχει δώσει μεγάλη βοήθεια στο σιητικό Ιράν, στη σουνιτική οργάνωση Χαμάς, η οποία πρέπει να πούμε είναι αναγνωρισμένη διεθνώς, από τους περισσότερους, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ως τρομοκρατική οργάνωση.
Εκεί δηλαδή θέλω να σας πω ότι δεν επιθυμώ. Όπως έχει ανακοινωθεί και φαίνεται, η παρουσία, ή ακόμα δεν έχουν φτάσει, της ομάδος κρούσεως των ΗΠΑ με ένα αεροπλανοφόρο, φρεγάτες και ούτω καθεξής, έχει αυτό το σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε κλιμάκωση. Είναι εύκολο, είναι εύκολο. Κύριε Λουκόπουλε, είναι εύκολο. Αν χτυπηθούν οι βάσεις της Χεζμπολάχ, που είναι ευθέως ηττική οργάνωση στο Λίβανο, που συνδέεται ευθέως, δεν το κρύβουνε, με το Ιράν. Είναι απλό για το Ιράν. Αν η Γάζα μετατραπεί, είναι, αλλά μετατραπεί πια σε ολιστικό, να πω μια έκφραση της μοδός, σφαγείο αμάχων. Είναι εύκολο χώρες όπως το Ιράν και άλλα αραβικά κράτη να σφυρίζουν αδιάφορα? Ήδη σήμερα πληροφορούμαστε από το πρωί, στις προσευχές αρχίζουν σε διάφορες αραβικές πόλεις να γίνονται κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων, υπέρ της Χαμάς, υπέρ των Παλαιστινίων και της σφαγής που έρχεται. Είναι εύκολα πράγματα αυτά? Μιλάμε για στρατιωτική επέκταση, έτσι, και στρατιωτική γενίκευση. Η στρατιωτική γενίκευση, κατά την εκτίμησή μου, δεν έχει προς το παρόν, έτσι. Δεν έχει προς το παρόν μεγάλες πιθανότητες. Μιλάμε πάντα με πιθανότητες, διότι αυτές οι εξισώσεις ασφαλείας είναι πολυπαραγοντικές και ένας πάραγων να μας πέσει έξω, καταλαβαίνετε. Σωστά. Ότι... Σωστά. Εδώ μιλάμε για φρονοκομείο ούτως ή άλλως. Λέει άλλος φίλος ο Λεωνίδας... Αν μου επιτρέψετε, για να θέλω να σας πω, έχει σημασία αυτό, ότι τόσο οι δράσεις και της Χαμάς, της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, όσο και των Ισραηλινών, φαίνεται ότι είναι ελεγχόμενες. Ρίχνουν δύο πυράβλους. Λίχνουν δύο πυράβλους και οι Ισραηλινοί. Σκοτώθηκε ένας αντισταμάτας, και μάλιστα ντρούζος, να το πούμε έτσι, στα σύνορα με ένα επεισόδιο. Δεν κάνανε κάτι μεγαλύτερο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή θεωρούν ότι το αεροδρόμιο της Δαμασκού και του Χαλεπίου χρησιμοποιούνται για την μεταφορά, όχι μόνο αυτό, υπάρχει και οδική σύνδεση, αλλά εν πάση περιπτώσει για την μεταφορά εφοδίων, πολεμοφοδίων αν θέλετε, προς την Χεζμπολάχ, γι' αυτό χτυπήσανε, εξηγώ δηλαδή, χτυπήσανε αυτά τα δύο τους διαδρόμους, οι οποίοι θα κατασκευαστούν, σε 2-3 μέρες θα κατασκευαστούν πάλι, και όχι επειδή θα ερχόταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος παρεπιπτόντος, Αμπντουλαχαζίτ, συναντήθηκε με τον Ασράλα. Πρέπει ο Ασράλα να έφυγε, ο Ασράλα είναι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, να πήγε στο Ιράν για να τον βρει. Μάλιστα. Στον παραλογισμό, η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση ότι από τους ανηλαιείς βομβαρδισμούς στο σφυροκόπημα της Γάζας πριν από λίγο, μεταξύ των νεκρών είναι και 13 όμηροι. Αρχίζει άλλο παιχνίδι επικοινωνιακό εδώ. Λοιπόν, λέει, βέβαια, η επικοινωνία είναι ο πρώτος πόλεμος μεταξύ των δύο. Λεωνίδας λέει, καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Υπάρχει περίπτωση Χαμάς, ξέροντας εκ των προτέρων ότι με τις ενέργειές της θα εισβάλλει το Ισραήλ, να τους την έχει στήσει? Να τη συνέχει. Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο, ότι αυτή τη στιγμή είναι προετοιμασμένη για την χερσαία εισβολή του Ισραήλ. Δεν είναι τώρα. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό, μάλλον να το πω, είναι προετοιμασμένη. Το πόσο αποδοτική θα είναι, μενάκες σίγουρα έχουν να ανταποθετήσει όλες τις περιοχές, γιατί από το βορρά, να το πούμε έτσι, εκτιμάται ότι η κυρία προσπάθεια των Ισραηλινών θα είναι από το βορρά, από την περιοχή. Γι' αυτό κιόλας ζητούν να φύγουν από το βόρειο τμήμα της Γάζας και να πάνε στο νότιο οι άμαχοι. Είναι καταρχήν παιδινές περιοχές, δεν είναι τόσο αστικές από τα περάσματα μέχρι την Τζαμπαλία. Οπότε σίγουρα εκεί έχουν ναρκοθετήσει, τους περιμένουν με αντιαρματικά, μικρού, μεγάλου, βεληνικούς. Είναι αστική περιοχή, είναι τρωτές οι δυνάμεις μηχανοκίνητες και τεθρακισμένες πάρα πολύ σε αυτές τις πυκνά δομημένες περιοχές. Οπότε δεν είναι ότι τους έχει στήσει, θα γίνει κάτι ανάλογο, μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο σε απώλειες με αυτό που έγινε το 2006 στο Λίβανο. Μάλιστα. Ο Αστρινός λέει, Χαμάς δεν υποστηρίζεται από την πλειονότητα των Παλαιστινίων. Αστρινέ, έχω μια άλλη άποψη, ιδίως αυτές τις μέρες, αν γινόντουσαν εκλογές, αλλά τέλος πάντων, αυτή η άποψη δίνει άλοθη στη βαρβαρότητα του Ισραηλινού κράτους?
Δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Λέει ότι η επικρατούσα άποψη είναι ότι η Χαμάς δεν υποστηρίζεται από την πλειονότητα των Παλαιστινίων. Αυτό είναι άλοθη για τη βαρβαρότητα του Ισραήλ? Όχι, δεν. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα για να μιλήσουμε έτσι. Μιλάμε τώρα ποιο είναι η μεγαλύτερη βαρβαρότητα ή όχι. Εδώ δημιουργήθηκε ένα μεγάλο σοκ. Δεν θα πάρω τώρα το θέμα των Ισραηλινών. Αλλά είδαμε αυτό που είπαν, είδαμε φοβερές κτηνοδίες και έχουν διαπιστωθεί. Διότι χτυπήσαν τα φυλάκια, από εκεί και πέρα για ποιο λόγο μπουκάραν σε οικισμούς, σκοτώσαν τόσους πολλούς αμάχους. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Για να βάλουμε, δεν έχει ένα βαρβαρόμετρο ούτως ώστε να πούμε ποιος είναι εκεί. Όμως το θέμα είναι, όποιος το λέει αυτό, είναι απόλυτα λάθος ότι δεν υποστηρίζεται. Υποστηρίζεται από πολύ μεγάλο ποσοστό και στην λωρίδα της Γάζας μπορεί να φτάνει και το 90% και οπωσδήποτε στη Δυτική Όχθη πλησιάζει το 60 με 70%. Και κυρίως αυτό οφείλεται στο ότι υπονομεύθηκε η Πανελληστινιακή Αρχή από το Ισραήλ, γιατί η πολιτική του Νετανιάχου όλα αυτά τα χρόνια ήταν η περιθωριοποίηση και βάλτους στη γωνία. Και ταυτόχρονα όμως με τα εσωτερικά τους προβλήματα, διότι πρόκειται περί ενός διεφθαρμένου καθεστώτος. Μάλιστα. Που έναντι, για να μην έρθει η Χαμάς ή να μην έρθουν ακραία στοιχεία, συντηρείται τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη διεθνή κοινότητα. Σήμερα ο Μπλίνκεν επισκέπτεται, εκτός από την Ιορδανία, εδώ θέλω να πω κάτι άλλο, εκτός από την Ιορδανία θα επισκεφθεί από εκείνη την περιοχή και τη Ραμάλα για να συναντηθεί με τον Μαχμούντ Αμπάς ή Αμπού Μαζέν, όπως είναι το πολεμικό του όνομα. Η Ιορδανία όμως, επειδή λέμε, φανταστείτε ότι γύρω στο 65% των κατοίκων, δηλαδή η πλειονότητα των κατοίκων των Ιορδανών, είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Γι' αυτό έχουν ανησυχήσει τόσο στην Αίγυπτο όσο στην Ιορδανία για το τι μέλη γενέστε και προσπαθούν να συγκρατήσουν. Ακόμα και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν επιτρέπει διαδηλώσεις κοντά στον αντίστοιχο φράχτη ή κοντά σε σημεία ελέγχου για να μην προκαλέσουν τους Ισραηλινούς. Μάλιστα. Πάω σε ένα σώμα παρεμβάσεων και θα κρατήσετε να σχολιάσετε. Λέει εδώ ο Νίκος, κατηγορείται η Χαμάς ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου με την επίθεσή της σε πολίτες. Όπως είπε και ο κύριος Λουκόπουλος, οι πολίτες του Ισραήλ είναι και οπλίτες, άρα στρατιώτες. Συνεπώς, με ποιο δίκιο χαρακτηρίζεται η επίθεση σε πολίτες ως έγκλημα η τρομοκρατία? Επίσης, με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας λαός που καταπιέζεται και βρίσκεται σε κίνδυνο εξάλληψης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον του καταπιεστή και εναντίον αμάχων? Εγώ καταλαβαίνω πως όλα είναι θέμα, λέει, ερμηνεών, ποιος τις κάνει και από ποια θέση. Άλλος φίλος, λέει εδώ. Κύριε Λουκόπουλε, είδαμε σε ένα κράτος όπως το Ισραήλ, με την όση οργάνωση και πρόληψη και συστήματα και συνεχή επαγρύπνηση έχει, κατάφερε μια οργάνωση να παρατηρήσει, να καταγράψει κενά και να κάνει την όποια ζημιά κατά τους Ισραηλινούς πολύ σοβαρή. Στην Ελλάδα που λέμε συνέχεια έχουν γνώσει οι φύλακες. Αν υπάρχει μια ομάδα έτοιμη να πάρει το OK, να δημιουργήσει θέμα, πόση ζημιά σοβαρή μπορεί να γίνει? Γιατί εδώ δεν είμαστε Ισραήλ. Τουναντίον, ο Κώστας, δεν ξέρω αν υπόθηκε, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τους πιθανούς θύλακες της Χαμάς στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα. Ο άλλος ο φίλος, η αλήθεια είναι ότι έχει επιβάλει την κυριαρχία της με υποστήριξη της Μοσάντη Χαμάς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σχέδια, μέσα σχέδια που εξυπηρετούν αλλήλους. Ο άλλος φίλος λέει, ο Τάσος, έχουμε αξιόλογους συλλόγους εφέδρων, κύριε Λουκόπουλε, που κάνουν φιλότιμες και μεγάλες προσπάθειες για διατήρηση του αξιόμαχου των μελών της, αλλά δεν αξιοποιούνται αυτοί οι σύλλογοι. Ο Κούλης λέει, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το site που κάνει στρατιωτικό ρεπορτάζ το Μιλιτέρ, πριν 2 μέρες δεν υπήρχε αίτημα για συνδρομή των πλοίων των Αμερικανών στην περιοχή. Αυτό είπε άτυπα το ΓΕΘΑ, γιατί τώρα? Άλλος φίλος λέει εδώ, ρωτήστε σας παρακαλώ τον καλεσμένο σας αν βλέπει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αρχίσουν να στέλνουν όπλα στο Ισραήλ όπως έκαναν με την Ουκρανία. Και ο Κώστας, όποιος περιμένει να μην δει βαρβαρότητες στον πόλεμο είναι επικά αφελής. Δεν υπάρχει βαρβαρόμετρο, όπως το είπε και ο κύριος Λουκόπουλος. Η Χαμάς έκανε καφρίλες και έδεσε κίνδυνο το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού. Συμφωνώ απόλυτα με τον τελευταίο κράτη μας, έτσι. Όχι επειδή συμφώνησε στο βαρβαρόμετρο, αλλά αυτή τη στιγμή εκεί, και θα απαντήσω και αμέσως απαντώ και στον πρώτο θέμα,
που αναφέρει με ένα, ας το πούμε, λογοπαίγνιο του οπλίτη και του πολίτη. Κατά τον ίδιο λόγο, όλοι οι Έλληνες, οι οποίες βάσει συντάγματος είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν, αν χρειαστεί, μέχρι το 50ο έτος της ηλικίας του, μπορούν να θεωρηθούν οπλίτες. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να το βαρέσει. Όχι. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, γι' αυτό είναι οι πρώτοι μέχρι τα φυλάκια. Εγώ δεν φοβάμαι, ούτε έχω μαζέψει τα λόγια μου. Είναι μια στρατιωτική επιχείρηση. Από εκεί και πέρα ήταν τρομοκρατική επιχείρηση. Ήταν για να προκαλέσει τον τρόμο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, ή κανένα δίκαιο με αυτή την έννοια δεν δικαιολογεί την βαραβαρότητα ή την κτηνοδία ή αυτές τις εικόνες οι οποίες τις δείξανε και τις δείξανε, ξέρετε, μέσα στο πόλεμο προπαγάνδας για να μειώσουν το φρόνημα του Ισραηλινού στρατού, του λαού του Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ θέλουμε να πούμε όμως, όπως έχει δικαίωμα έχουν δικαίωμα οι Παλαιστίνοι να ιδρύσουν το Παλαιστινιακό κράτος και το υποστηρίζουμε και η διεθνής κοινότητα, το ίδιο δικαίωμα έχει και το Ισραήλ να ζει στα σύνορά του με ασφάλεια. Αυτό δεν, δηλαδή εξυπακούεται. Άρα δεν μπορούμε να πούμε τι πιέζει ή δεν πιέζει. Οι πολιτικές οι οποίες έχουν γίνει και τα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει μεταξύ των Ισραηλινών κυβερνήσεων και τις ηγεσίες των Παλαιστινίων είναι πάρα πολύ σοβαρά, υποχθόνια και πολλές φορές ήταν για να διατηρήσουν και τις εξουσίες, να διατηρήσουν αυτές τις ηγεσίες στην εξουσία. Ένα, θα κάνω μια παρατήρηση. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προχωρήσανε πολύ τα θέματα για να τεθούν οι βάσεις μιας ειρήνευσης στο Ισραήλ? Ο Γισχάκ Σαμίρ, ο Πρωθυπουργός, ο Μεναχέμ Μπέγκιν, δύο σκληροπυρηνικοί που ήταν της Ιργούν και βάζανε βόμβες εναντίον των Βρετανών, όντως που πολεμήσανε, και θα σας πω κάτι που το άκουσα εγώ από Ισραηλινό μεγάλο δημοσιογράφο, αυτό το άκουσα στην Ιερουσαλήμ, που του είχε πει ο Ράμπιν, ο απόλυτος στρατιώτης, ότι δεν μου αρέσουν, δεν τους θέλω, αλλά πρέπει να ζήσω ειρηνικά. Αυτό είναι η πεμπτουσία του προβλήματος εκεί. Πάμε τώρα στο άλλο που είπε ναι, είναι οι λέσχες κάνουν πολύ σωστή δουλειά, αλλά δεν είναι θέμα η επιστράτευση μιας λέσχης. Είναι θέμα του κράτους, είναι θέμα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως είναι θέμα του κράτους το πώς θα οργανώσει και πώς θα εκπαιδεύσει την εφεδρεία. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αν στο εσωτερικό του Ισραήλ έχει ανοίξει πια μια σοβαρή κουβέντα. Βεβαίως σε συνθήκες κρίσης το Ισραήλ λειτουργεί σας κατζόχυρος όλοι μαζί, αλλά για το μετά ρωτώντας σας, με δεδομένο ότι η κοινωνία ήταν σε μια απόλυτη σχάση, ιδίως με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου και το πώς συγκροτήθηκε και στη δικαιοσύνη και στο στράτευμα και στους εφέδρους, υπήρχε όχι απλά μουρμούρα, υπήρχαν καθημερινές διαδηλώσεις. Αν πιστεύετε ότι με την κατάρρευση του εσωτερικού αισθήματος ασφάλειας στο Ισραήλ έχει ανοίξει μια βαθιά πολιτική συζήτηση πλέον? Ναι, έχει γίνει μια γενικότερη συζήτηση για το πώς θα πορευτούν και πώς θα πιεστούν τα θέματα, τα πράγματα απέναντι στους Παλαιστινίους. Εχθές η Jerusalem Post δημοσίευσε μια έρευνα στην οποία 86% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι την απόλυτη ευθύνη για αυτό που συνέβη τη φέρει η κυβέρνηση. Από αυτούς, προσέξτε, από το 86%, το 80% ήταν ψηφοφόροι του κυβερνώντος συνασπισμού, δηλαδή Likud και των Ορθοδόξων κομμάτων. Το 60% ζητάει την άμεση παρέταση του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν θα τα δούμε τώρα από εκεί και πέρα ποια πολιτική ηγεσία μπορεί να προχωρήσει αυτό, και θέλω να πω ότι πρέπει να τελειώσει. Συνήθως οι Αμερικάνοι ρωτάνε πώς θα τελειώσει όλο αυτό, το οποίο βέβαια πολλές φορές δεν δίνουν απάντηση, είτε λέγεται Αφγανιστάν είτε λέγεται Ουκρανία, έτσι. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση πάμε να δούμε τώρα πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όταν, προσέξτε λέω, θα τελειώσει όλο αυτό, γιατί η ειρήνη δεν επέρχεται αυτόματα είτε με κάποια στρατιωτικά μέτρα, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα άμεσα, έτσι, λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Και αυτό θα πρέπει να είναι έτοιμη και
η Ισραηλινή ηγεσία και οι Παλαιστινοί, οι οποίοι και αυτοί παίρνουν σημαντική ευθύνη που δεν δέχθηκαν κάποιες λύσεις στο παρελθόν. Εδώ θέλω να σας πω, μιλάμε για την... είναι μια ασταθής περιοχή, γεωπολιτικά ασταθής περιοχή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Φανταστείτε ακόμα και σε εποχές που ήταν πλήρους ειρήνευσης και νομίζαμε ότι υπάρχει σταθερότητα, δεν ήταν. Φανταστείτε λοιπόν ένα τραπέζι στο οποίο το ένα πόδι είναι ξεχαρβαλωμένο, κουνιέται και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να πέσει. Αυτό το πράγμα έγινε και στην περιοχή. Θέλω να κλείσουμε, γιατί μια εμβληματική φυσιογνωμία στο χώρο της διανόησης του Ισραήλ, ο Λεβί, έγραψε ένα άρθρο που είπε ότι από τη μια η φρίκη και ο αποτροπιασμός από τις σφαγές αμάχων μέσα στα κιμπούτς σοκάρει εμάς ως Ισραηλινή κοινωνία. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η γενοσιουργός αιτία είναι η βαθιά καταπίεση σε μια ανοιχτή φυλακή της Γάζας των Παλαιστινίων, δηλαδή αιτία και αιτιατό. Χωρίς να δικαιολογεί βεβαίως τις σφαγές. Ήταν σαφής αυτό. Άρα εδώ πιστεύετε, κύριε Λουκόπουλε, ότι είμαστε πιο κοντά όταν τελειώσει, και εύχονται όλοι να τελειώσει ο εφιάλτης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όχι με άλλες προεκτάσεις, γιατί αν έχει άλλες προεκτάσεις θα φτάσουμε και σε πυρηνικά ζητήματα. Αλλά τέλος πάντων, πιστεύετε ότι όταν τελειώσει αυτή η βαθιά κρίση που έχει και ανθρώπους, τα πρώτα θύματα είναι... οι άνθρωποι και τα κατοικίδια τους, να το πω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, πιστεύετε ότι μπορεί να ανοίξει σοβαρά μια συζήτηση για το αύριο της περιοχής ή όχι, επί της ουσίας? Είτε ως ευσεβής πόθος, είτε ως εκτίμηση, γιατί η εκτίμηση στηρίζεται και σε πραγματικά γεγονότα, ναι, το πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πάμε... σε μία άλλη φάση από αυτό το πάγωμα των συνομιλιών, για το οποίο δεν σας κρύβω, ναι μεν μοιράζεται η ευθύνη και στις δύο ηγεσίες. Μάλιστα. Κυρίως όμως στον Νετανιάχου και από την άλλη πλευρά στον Μαχμούντ Αμπάς. Πάντως η αφήγηση όλων, κυρίως του δυτικού κόσμου, ότι αυτό που λέτε, ότι καλά προχωράμε με μικροπροβλήματα, αλλά τελικά εμπεδώνεται μια ειρηνική, το είπε άλλος συνομιλητής μας χθες, κατοχή, και θα έχουν μια αυτονομία. Τέλειωσε προχθές αυτό το αφήγημα. Θα πρέπει να δουν σοβαρές λύσεις όλη η παγκόσμια κοινότητα των ηγεσιών. Διαφορετικά, μάλλον όλοι επενδύουν στη διαρκή κρίση. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εάν προσέξουμε, κλείνω και εγώ αυτό, λίγο τις δηλώσεις του Μπλίνκεν εχθές, μαζί με τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Ας τις ψάξουν και τις διαβάσουν λέξη-λέξη και πίσω από τις λέξεις. Και έρχεται αυτό που εσείς με ρωτήσατε. Ή αυτό το οποίο εγώ εξέφρασα είτε ως ευσεβή πόθο, είτε ως εκτίμηση. Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία, Παρασκευή και 13 σήμερα το πρωί. Να είστε καλά και να ευχηθούμε αυτός ο εφιάλτης με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, η λογική δεν νομίζω ότι μπορεί να πριτανεύσει εδώ, με κάποιο τρόπο οι ισχυροί της γης να καταλάβουν ότι οι λαοί έχουν μια τέλειωτη κόπωση με 1000 ζητήματα, πόσο μάλλον με τη φρίκη του πολέμου. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.